Μία μαθήτρια από το 401ο γυμνάσιο τη Κυψέλη το πρωί τη 4η 27 Μαρτίου κατήγγειλε μιλώντα σε τηλεοπτική εκπομπή πω άτομα του 19χρονου Γεωργιανού, ο οποίο το προημπήκε στο σχολείο και αφού χτύπησε με σφυρί έναν 18χρονο, στη συνέχεια μαχαίρωσε τον διευθυντή, απειλούν όσου μιλούν για το περιστατικό. Αρκετά άτομα που έδωσαν συνεντεύξει δέχονται απειλέ από άτομα του κατηγορούμενου ότι θα μα κάνουν κακό, είπε χαρακτηριστικά η κοπέλα. Περιγράφοντα τι συνέβη, το πρωί τη προηγούμενη ημέρα η μαθήτρια είπε: Ενώ πηγαίναμε στι κάλε για να δούμε γιατί καθυστερούν καθηγητέ και μαθητέ να έρθουν στι τάξει, είδαμε κόσμο να ανεβαίνει τρέχοντα και κλαίγοντα. Όταν ρωτήσαμε τι έχει συμβεί, μα είπαν ότι ο αδερφό ενό παιδιού μαχαίρωσε τον διευθυντή και χτύπησε με σφυρί ένα άλλο παιδί. Ο δράστη μετά την επίθεση είχε περάσει από τον όροφο που ήμουν, αλλά δεν κατάλαβα ποιο ήταν, πρόσθεσε ίδια. Ο 19χρονο, ο οποίο αναμένεται να οδηγηθεί στον Ισαγγελέα, μπήκε στο σχολείο, στο οποίο δεν είναι μαθητή, προσέγγισε τον 18χρονο με καταγωγή από την Ιγυρία και του επιτέθηκε με σφυρί, τραυματίζοντά τον στο κεφάλι. Η επίθεση έγινε αντιληπτή από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίο προσπάθησε να προστατεύσει τον μαθητή, όμω ο 19χρονο του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντά τον στην κοιλιά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 19χρονο σε υπόγειο χώρο του σχολείου και την ώρα που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν, εκείνο επιχείρησε να του επιτεθεί με το μαχαίρι χωρί να τα καταφέρει. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο τμήμα ασφαλεία Αγίου Παντελέημονα. Πάνω του βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα σφυρί και 6,5 γραμμάρια κρυσταλλική μεθεμφεταμινή.